σας. Τι ωραία μέρα, παιδιά. Τι ήλιος είναι αυτός. Γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε βολτούλα. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε στην πέμπτη μέρα του vlog μας. Μυρίζει κάτι θεσπέσιο εδώ μεταξύ. Είδες τι σου κάνει τηλεκπαίδευση, εγώ τώρα ξύπνησα. Η ώρα είναι 11.30. Δεν έχω άγχος σήμερα. Γενικά τα Σαββατοκύριακα δεν έχω άγχος. Η καθημερινότητα είναι το ζόρι. Μένει την τηλεκπαίδευση που πρέπει μία η ώρα να είσαι έτοιμη. Που παιδιά, τελικά θα ανοίξουν 7 Δεκέμβρη, το έμαθα. Δεν πειράζει, τουλάχιστον ξέρετε κάτι, να αρχίσουν οι διακοπές των Χριστουγέννων, να σταματήσει όλο αυτό, μπας και χαλαρώσουμε παιδιά, γιατί εντάξει δεν γίνεται, δεν παλεύετε, εσείς οι μανούλες μπορείτε να με καταλάβετε. Τέλος πάντων, σήμερα είναι Σάββατο, είναι χαρά Θεού έξω και θα είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα, οπότε πάμε να δούμε τι μυρίζει καλέ. Πριν σας δείξω τι μυρίζει, θέλω να σας δείξω αυτό το κουτσούνι εδώ πέρα, που πριν βγήκα και δεν την είδα. Μωρή, ζουζούνα μου! Δεν ξέρω αν το ξέρετε, για να μην παρεξηγηθούμε. Απλά τη βλέπετε ξυρισμένη γιατί κάναμε χειρουργείο. Κάποιος μπορεί να μην το είδατε στο Instagram, οπότε σας το λέω. Μην με ρωτήσετε τι έχει το σκυλί. Πιτσουνάκι μου! Κοίταζω, πού είναι το κορίτσι μου, μωρέ! Πού είναι το κορίτσι μου, μωρέ! Πού είναι το κοριτσάκι μου! Πού είναι αυτή η ζουζούνα! Κοιμήθηκες και εσύ, γιατί χάφηκες το πρωί, ζουζουνίτσα? Σε άκουγα εγώ, αλλά δεν σηκωνόμουν. Είχα πέσει εκεί, σαν τούβλο είχα πέσει. Οχ, το κορίτσι μου. Πάλι γαβγίζει πριν σας. Βασικά έχει σκάσει ο καθαριστής και δεν το πάει για έναν περίεργο. Δεν πάει ούτε τον καθαριστή, ούτε τον άνθρωπο που έρχεται να δει το ανσεσέρ μας. Τέλος πάντων, εγώ πάω προς την κουζίνα. Εν τω μεταξύ, καλό σήμερα. Ήταν και ο άντρας μου εδώ. Οπότε του αρέσει να φτιάχνει κι αυτός τσιτσιλι μίτσιλι. Και γενικά σας λέω ότι το Σαββατοκύριακο είναι χαρά Θεού εδώ μέσα. Μα κάτι μυρίζει όμως. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα στο φούρνο. Τι είναι αυτό μέσα στο φούρνο? Τι ψήνει, παιδιά? Ασβός λέει. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Νόμιζα ότι ήταν πρωινό. Γαλάστηκα. Βέβαια βλέπω και πατατούλες. Βλέπω και κρέας. Έχουμε τραπέζι και δεν το ξέρω. Εν τω μεταξύ, πριν κάνω τον καφέ μου, θέλω να πάω να απλώσω το πλυντήριο που έβαλα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Κοιμήθηκες καλά? Ωραία ήταν σήμερα, ε. Οπα! Καρδούλα μου. Θέλεις να ανοίξουμε τα σοκολατάκια? Ανοίξω. Έλα, φέρε να δούμε τι έχει. Ελπίζω να βρούμε σήμερα σοκολατάκι, ε. Το πέμπτο, γιατί το τέταρτο χθες το είχε. Το είχε φάει ο Γιώργος. Το είχε φάει ο Γιώργος, ναι. Για φέρ' το να δούμε τι έχει το πέμπτο. Για βγάλ' το. Για βγάλ' το, βγάλ' το, βγάλ' το. Ένα δωράκι έχει, να το. Δωράκι είναι? Να το. Μήπως είναι ελατάκι? Για δείξ' το μας. Τι είναι τελικά? Αστεράκι. Αστεράκι. Εδώ είναι ο φακός. Κάτσε λίγο πιο κάτω. Αστεράκι. Άντε, καλοφάγω το. Όχι, όχι, εσύ. Τέλειο. Τέλειο. Σαν κίντερ είναι. Είναι σαν κίντερ, ναι. Οπότε τώρα πάμε να κάνουμε καφεδάκι. Να φτιάξουμε πρωινούλι. Να φτιάξουμε. Τι ρόπιτα να φτιάξουμε? Όχι, που πας και ψήνει κρέας μέσα. Κάτι είναι σαν ρολό. Εν μεταξύ και βγάλει και τις μπριζόλες, δεν ξέρω σήμερα. Να τι αγάπη μου, να τι. Λοιπόν. Να τι τα κοριτσάκι μου, να. Οπότε πάμε να φτιάξουμε πρωινό, να πλώσουμε κανένα πλυντήριο. Θα πούμε πιο μετά, ναι. Λοιπόν, έχω φτιάξει το καφεδάκι μου όπως βλέπετε και πήγαμε και πήραμε από το Bread Factory αυτά εδώ πέρα τα, πώς να στα πω τώρα, τα βουτήματα τα οποία μέσα έχουν και σοκολάτα. Θα τιμήσω και δύο, έτσι να ξέρεις, ένα από εδώ, ένα από εδώ. Γουδιά βλέπω, βαζάκια βλέπω και δεν μου λέει και τι θα κάνει. Τι έχει βάλει εδώ μέσα? Μέσα στο μήλο έβαλε πιπέρι και αλάτι και κοιτάξτε να δείτε το κάνει σκόνη γενικά. Και μάλλον τώρα, θα το βάλουμε τώρα πάνω από τις μπριζολίτσες. Σήμερα όπως καταλάβατε μαγειρεύει ο άντρας μου. Έχουμε βάλει και τις μπριζολίτσες μέσα στο φούρνο όπως βλέπετε. Το οποίο προς το κάτω πάτωμα έχει βάλει ένα μακρινάρι όπως σας είπα στην αρχή. Και δεν μου το λέει. Κόβουμε εδώ πέρα και σαλατούλα, κόβουμε. Κόβει βασικά σαλατούλα. Τι ωραία τα Σαββατοκύριακα. Ρε εσύ, έλα κάθε μέρα. Ξέρεις τι ωραία που περνάμε εμείς εδώ. Το βλέμμα που σκοτώνει.
Στην κουζίνα τα πράγματα πάνε τέλεια. Έχουμε κάψει εδώ πέρα και τη σαλατούλα. Και θέλω να σας δείξω λίγο αυτό το ντοματίνι. Εγώ παίρνω ντοματίνια και τα πλένω ουσιαστικά για να τα έχω έτοιμα. Κοιτάξτε δε τι γλυκούλη που είναι το ντοματίνι. Οπότε μέχρι να γίνει το φαγητό, εγώ θα φτιάξω όλο αυτό το χάος και θα τα πούμε. Λοιπόν, εγώ τελείωσα τις δουλειές μου, σκούπισα και την κουζίνα γιατί γίνεται ένα χάος όποτε μαγειρεύουμε. Γενικά θέλω να είναι πάντα καθαρά όλα και παρόλα αυτά, ενώ χθες πάλι έκανα το σαλόνι, λέω αφού έβαλα σκούπα, εξάλλου με αυτή τη σκούπα που σας έδειξα χθες, είναι όλα παιχνιδάκι. Το φαγάκι μας γίνεται, τελικά γίνεται το μακρινάρι που ψήνει μέσα στο φούρνο, είναι κοκορέτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον πιάνει πάντα αυτή η παλήρια εδώ πέρα φαγητών. Μια ποικιλία, λες και θα φάνε 100 δράκι. Γι' αυτό δεν πιάνω κατάσταση. Γι' αυτό δεν μπορώ να δυνατήσω τόσο εύκολα εδώ μέσα. Τέλος πάντων, σήμερα όμως θα επιλέξω να φάω την κότρα την πριζολίτσα μου με τη λαχανοσαλάτα που έφτιαξε. Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, αυτά. Τώρα ήρθα στο μπάνιο να κάνω τις ενυδατώσεις μου. Τώρα, παιδιά, εντάξει, τώρα θα τις κάνω. Θα βάλω τις κρεμούλες μου. Θα κάτσω λίγο να κάνω μοντάζ, ώστε να προλάβω να σας ανεβάσω το βίντεο και μέχρι το απόγευμα θα βρούμε κάτι να κάνουμε ωραίο. Εν τω μεταξύ μου είπε ότι το απόγευμα θα πάνε μια βόλτα στην πεθερά μου και μετά θα φέρει κάτι ρώσικα να δοκιμάσουνε. Ιδέα δεν έχω. Οπότε θα φάμε και θα τα πούμε το απόγευμα. Να το κοκορετσάκι μας, παραπήρε λίγο αλλά καλύτερα παιδιά γιατί εγώ τα τρώω κάρβουνα τα πράγματα. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να λέει ότι τα τρώμε καμένα. Όχι, παιδιά, εμένα μ' αρέσει. Η ώρα είναι 5 και φύγανε οι δικοί μου για μία βόλτα στην πεθερά μου και είπαν λέει ότι θα πάμε να πάρουν ρώσικα προϊόντα. Άρα το μενού σήμερα για βραδινό έχει ρώσικο πράγμα. Δεν έχω ξαναφάει ρώσικο πράγμα εκτός από μαντί που αυτά δεν θεωρούνται ρώσικα, θεωρούνται γεωργιανά νομίζω. Στην Καβάλα είχαμε ρωσοπόντιους που ήταν από τη Γεωργία και έτσι μας έφερνε η γειτόνισσα και έτσι και εγώ μπήκα στη διαδικασία να δοκιμάσω τα μαντί. Από εκεί και πέρα δεν έχω ξαναφάει κάτι σε ρώσικο πράγμα. Οπότε θα περιμένω και εγώ να δούμε τι θα φέρουνε και θα τα δούμε. Θα έχουμε εδώ πέρα πρώτες εντυπώσεις. Και εγώ είμαι και πάρα πολύ δύσκολη γενικά στις γεύσεις, αν και δεν μου φαίνεται. Αλλά γενικά άμα μου μυρίσει κάτι με ένα άσχημο, άστο. Συγγνώμη, τι λουκάνικο είναι αυτό. Εν τω μεταξύ έχει περιτύλιγμα γύρω-γύρω. Μας είπε να τα κάνουμε βραστά. Πώς είναι έτσι παιδάκι, μα θα βάλεις και διπλό πάτο από ό,τι βλέπω. Και να ρωτήσω τι θα τα κάνουμε hot dog. Τι θα τα κάνουμε.
Πώς θα τα φάμε, μήπως να τα ψήναμε καλύτερα. Χρειαστάγινα. Μάλιστα. Έχουμε βάλει τον άτμο μάγειρα. Αχ, είμαι πολύ περίεργη. Δεν έχω φάει ποτέ ρώσικο λουκάνικο. Εννοείται ότι πάντα έχουμε τη φίλη μας την πρίνσες εδώ. Πάντα όμως, κάθε φορά που μαγειρεύουμε γίνεται αυτό το πράγμα. Και πήρανε και ζυμαρικά τορτελίνια. Αυτά λέγονται βαρένικα. Βαρένικα. Βαρένικα, καλά το λέω. Οπότε τα βάζουμε στην κατσαρόλα και τι θα κάνουμε ακριβώς. Θα τα βράσουμε, αλλά πώς θα τα βράσουμε. Για πες. Κανονικά λέει. Ναι, χαίρομαι πολύ, μάνα μου. Δεν είναι ελληνικό το θέμα. Είναι ρώσικο. Θέλει κάτι διαφορετικό να κάνουμε. Τσου. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως το βλέπω, είναι σαν τυροπιτάκι κουρού. Άνετα, χαλαρά. Θα το δούμε, να δούμε τι γεύση έχει. Έχουν γίνει, είναι ακριβώς έτσι. Έχω βάλει και τυρί και φαλοτήρι. Η συνταγή λείπε να λιώσουμε και βούτυρο και να βάλουμε τυρί. Αυτά τα συγκεκριμένα λέει τρώγονται και με γιαούρτι. Δεν είναι για σάλτσα. Οπότε πάμε να δούμε το γεμιστό το τορτελίνι με το τυρί. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Είναι σαν να τρως τυροπιτάκι, αλλά βραστό τυροπιτάκι. Είναι τόσο πλούσια γεύση. Βαρενίκι, βαρενίκι. Τράβαμε και ένα μανίκι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Ω, παιδιά, είναι γευστικότατο. Πάμε να δοκιμάσουμε και το λουκανικάκι. Θυμάστε που είχε μία πέτσα. Αυτή την πέτσα την έβγαλες, Μάριε. Ωραία. Πάμε να δοκιμάσουμε. Είναι βραστό. Εγώ γενικά δεν μ' αρέσουν τα βραστά. Μ' αρέσουν τα ψημένα, ιδίως στη σκάρα. Και μ' αρέσουν και τα φραφούτης, για να έχετε μία ιδέα. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Ωραίο είναι. Είναι σαν παριζάκι. Αναλύω τη γεύση. Μπράβο. Επίσης φέρανε και αυτό, το οποίο είναι κάτι σαν πιτούλα. Δεν ξέρουμε πώς λέγεται. Αζάντα. Αζάντα είναι το μαγαζί, βρε. Είναι τόσο tasty. Είναι τόσο τέλειο. Ωραία, φίλε, δύναμη είναι, δύναμη. Οπότε τώρα θα κάτσουμε να φάμε, να το απολαύσουμε και κάπου εδώ πέρα κλείνει η πέμπτη μέρα του vlog μας και θα τα πούμε αύριο. Μέχρι αύριο, φιλάκια πολλά!